Εντάξει, διαγράφει από τις τάξεις του συνδυασμού και θα ακολουθήσει την πορεία του. Για να ρωτήσω κάτι άλλο, ήταν ενημερωμένο όλο το συμβούλιο δικό σας? Αυτοί που χρειάστηκε να είναι ενημερωμένοι και ήταν παρόντες, ενημερωθήκαν. Γιατί μάθαμε ότι κάποιοι δεν είχαν ενημερωθεί. Εντάξει, κάποιοι είχαν ενημερωθεί, ποιοι δεν είχαν ενημερωθεί, όσοι λείπανε δεν είχαν ενημερωθεί. Είχα τις επικοινωνίες που έκρινα εγώ ότι έπρεπε να έχω, τις είχα. Όλοι ήταν ενημερωμένοι πλην ενός ή δύο που δεν ήταν παρόντες. Έτσι. Ο κ. Τέσσερις στην ομιλία του που έκανε είπε ότι είχατε μιλήσει προεκλογικά ως ο συνδυασμός. Σαφώς, ναι, ναι, ναι. Ο συνδυασμός. Εντάξει, εγώ δεν διέγραψα το συνδυασμό του κ. Τόγια. Εγώ διέγραψα τον κ. Τόγια, ο οποίος ακολουθούσε μία πορεία αυτόνομη σε σχέση με το συνδυασμό μας. Και έκρινα ότι η παρουσία του δεν ωφελούσε το συνδυασμό. Από εκεί και πέρα του εύχομαι καλή πορεία και καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους του. Αλλά εμείς έχουμε ένα συνδυασμό και μία παράταξη την οποία πρέπει να περιφρουρήσουμε και πρέπει να στηρίξουμε. Και η άποψη του συνδυασμού για τα τρία φλέγον θέματα που συζητήκαν χθες. Την εκφράσαμε εκεί. Είπαμε ότι και ήταν και ολοκληρωμένη και περιστατωμένη η άποψη. Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτά τα θέματα δεν πρέπει να έρχονται φνηδιαστικά. Δείχνει ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένος ο Δήμος για να χειρίζεται κρίσιμα θέματα, διότι αυτά τα θέματα πρέπει να παρακολουθούνται.